Νέα τραγωδία σημειώθηκε στους κυπριακούς δρόμους με ένα άνθρωπο να βρίσκει φρικτό θάνατο επίτα από φοβερό δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον δρόμο από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας προς Γέρη. Το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός απόλυσε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί και ακολούθως να αναφλεγεί, με αποτέλεσμα ο οδηγός του οχήματος να απανθρακωθεί. Το όχημα παρεξέκλεινε τη πορεία του αριστερά και στη συνέχεια, αφού κινήθηκε προς τα δεξιά, ανετράπησε χωράφι. Στο σημείο εσπεύσαν αμέσως μέλη της αστυνομίας, καθώς επίσης και όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου κατέσβεσε τη φωτιά, εντοπίζοντας παράλληλα εντός του οχήματος την απανθρακωμένη σωρό. Με την αστυνομία να αναζητεί μαρτυρία για το τροχαίο, ούτως ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της νέας τραγωδίας. Την ίδια ώρα το βάρος της αστυνομίας ρίχνεται στην ταυτοποίηση του οδηγού του οχήματος, με το έργο των αρχών να καθίσταται δύσκολο, καθώς η σωρός δεν είναι αναγνωρίσιμη. Ωστόσο, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ως προς την ταυτότητα του θύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι πρόκειται για πρόσωπα από το εξωτερικό. Μάλιστα, προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται στην Κύπρο συγγενικό του πρόσωπο, ούτως ώστε να γίνει προσπάθεια ταυτοποίησης με τη μέθοδο του DNA. Με θετικό πρόσημο κινείται ο τουρισμός στην χώρα.